Δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο νωρίτερα. Θανάση, ο λόγος πάλι σε σένα. Οι νεότερες πληροφορίες, Μάιρα, αναφέρονται κυρίως στις δυνάμεις που έστρεψαν. Εμείς στο μεταξύ βλέπουμε ζωντανή εικόνα από το σημείο. Περιοχή, βέβαια, η οποία είναι αποκλεισμένη στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, στην περιοχή του Φούλαντ, όσους γνωρίζουν, στο σταθμό του Parsons Screen. Εκεί λοιπόν βρίσκονται αστυνομικοί, αλλά βρίσκονται και ένοπλοι αστυνομικοί, και αυτό είναι ενδεικτικό του επίπεδου του συναγερμού ασφαλείας στο οποίο βρίσκεται η Βρετανία μετά και από τα πρόσφατα περιστατικά. Βέβαια, είναι η δεύτερη υψηλότερη βαθμή της, κάτι που σημαίνει ότι ένα τρομοκρατικό χτύπημα, καθώς βέβαια μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, εκεί πάει η σκέψη όλων, τουλάχιστον εδώ των Δρέζων. Σημαίνει λοιπόν ότι ένα ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης είναι πιθανό, αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες, συγκεκριμένες πληροφορίες για επικείμενη έκθεση. Υπάρχουν πάντως ένοπλοι αστυνομικοί για το φόβο των ιδέων. Επίσης, βρίσκονται 6 πυροσβεστικά οχήματα και 2 σωστικά οχήματα της πυροσβεστικής με 55 πυροσβέστες, διότι όλο αυτό συνέβη μέσα σε σειρμό τρένου για προληπτικούς λόγους της θάλης από τις δυνάμεις. Έχει ενδιαφέρον επίσης ότι ενώ προφανώς και δυνάμει και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, υπάρχουν και ομάδες νοσηλευτών που αναπτύσσονται σε επικίνδυνες περιοχές, δηλαδή σε περιοχές όπου είναι πιθανό να έχει γίνει επίθεση με χημικές ουσίες. Γι' αυτό ενδεικτικό του συναγερμού ασφαλείας και του σχεδιασμού των αρχών εδώ στην Μετσόλα. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε. Έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμα? Ναι, παρακαλώ. Για τραυματίες, και έχουμε και τις πρώτες φωτογραφίες ανθρώπων με εγκάβματα στο πρόσωπο, στα μαλλιά τους, με καμένα μαλλιά. Ναι. Ενώ οι φωτογραφίες που αναφέραμε νωρίτερα από αυτό τον λευκό κουβά μέσα στο βαγόνι, υπάρχουν περισσότερες και φαίνεται από αυτό τον κουβά, το λευκό κουβά, να προεξέχουν κάποια σύρματα ή καλώδια, χωρίς βέβαια ακόμα η αστυνομία να είναι σε θέση να πει αν αυτά ήταν κομμάτι κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού ή αν απλά ήταν εργαλεία κάποιου ανθρώπου που πήγαινε στη δουλειά του. Φυσικά για ό,τι νεότερο θα σε ξαναβρούμε, Θανάση Γκαβέ. Αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου.